sense. Κοινή λογική. Ο Θανάσης Λάλας κάθε μέρα λίγο πριν τις 9 παρέα με τον εαυτό του και τους άλλους. Είμαι η Αθανασία Κυριακοπούλου, φίλη του Θανάση, που κάνει αυτό το δεκάλεπτο, τον δεκάλεπτο μονόλογο. Όπως ξέρετε, εμφανιζόμουν στην εκπομπή, την άλλη εκπομπή του Θανάση, το πρόσωπο του πτέρατος και πώς να μην του μοιάζεται. Μίλαγα ενίοτε σε αυτό. Τώρα βέβαια μπορώ να πω ότι δεν είμαι καθημερινά εδώ πλάι του, αλλά θέλω να σας πω ότι με τον Θανάση επίσης μιλάω κάθε μέρα. Λοιπόν, θέλω να σας εξηγήσω ότι επειδή χθες πήγα από το ατελιέ και του μίλησα, μου είπε να βγω να σας μιλήσω εγώ σήμερα και να πω ό,τι ακριβώς έχω στο μυαλό μου. Ως Αθανασία Κυριακοπούλου, λοιπόν, ήθελα να σας πω το εξής. Εγώ είμαι συνταξιούχος των 800 ευρώ. Ο Πρωθυπουργός μου είπε ότι τον επόμενο Μάιο θα πάρω αύξηση 6 έως 6,5%. Με ακούτε? Και εσείς, κυρία μου, που κοιτάτε αλλού, με ακούτε? Λοιπόν, άμπραβο. Έτσι, τώρα με κοιτάτε και σας βλέπω κι εγώ στα μάτια. Κοιτάξτε, αυτά που θα πω εγώ αφορούν και τη μάνα σας και τον πατέρα σας. Δεν αφορούν μόνο εμένα. Δεν είμαι μόνο εγώ εδώ. Θέλω λοιπόν να σας πω ως Αθανασία Κυριακοπούλου το εξής. Αυτό το 6,5% αύξηση που μας έδωσε ο Πρωθυπουργός, γενικά το κράτος που μας βοηθάει, είναι 4 σουβλάκια, μία σαλάτα, όχι χωριάτικη, ντόματο σαλάτα και ένα αναψυκτικό. Δεν ξέρω αν εσείς αυτό το θεωρείτε αύξηση. Δηλαδή, 4 σουβλάκια, μία σαλάτα και ένα αναψυκτικό ήταν αυτό το οποίο έλειπε από τη σύνταξη του κάθε Έλληνα συνταξιούχου. Θέλω να το ξέρω. Εάν εσείς συμφωνείτε ότι αυτό μας έλειπε, να προσθέσω 2 ακόμα σουβλάκια, μία ακόμα σαλάτα και ένα ακόμα αναψυκτικό εγώ και να μου λέτε κράτος. Κράτος εν κράτη. Έχω τρελαθεί. Συγγνώμη που σας το λέω. Αύξηση μωρέ είναι αυτή. Που πηγαίνω στο σούπερ μάρκετ και από εκεί που έδινα 100 ευρώ για τη βδομάδα για να ψωνίσω, ξαφνικά δίνω 170 ευρώ για τα ίδια ακριβώς πράγματα. Θα με μουρλάνετε. Ήθελα λοιπόν να εξηγηθώ μαζί σας. Να ακούμε ό,τι θέλετε από την τηλεόραση. Να ακούμε ό,τι θέλετε από όπου ακούγεται η φωνή τους. Αλλά δώστε μεγάλη σημασία σε αυτά που ακούτε. Θα μας τρελάνουν. Ο παραλογισμός έχει επικρατήσει παντού. Μας λένε το πιο παράλογο πράγμα σαν το πιο λογικό. Αύξηση σου λέει και μείωση είναι. Βοήθεια σου λέει και είναι αχ βοήθεια. Μη μου τη δώσετε. Τα κυριότερα πράγματα που μας απασχολούν, που είναι πώς θα αντιμετωπίσω το ρεύμα για παράδειγμα. Εγώ πλήρωνα 150 ευρώ ρεύμα τη διμηνία. Ένα σπιτάκι έχω. Ο γιος μου έχει φύγει. Όπως σας το έχω ξαναπεί, είναι πια παντρεμένος. Έχει φύγει ο γιος μου. Τα 150 ευρώ γίναν 275 ευρώ. Και τώρα που ήρθε ο νέος λογαριασμός, πάλι το ίδιο. Σας ρωτώ λοιπόν, εγώ με την αύξηση την οποία μου δίνει ο Πρωθυπουργός, τι να πρωτοκαλύψω? Τίποτα. Μόνο μία μέρα να βγω να φάω 4 σουβλάκια, μία χωριάτικη σαλάτα και ένα αναψυκτικό. Αυτό είναι η κοινωνική πρόνοια του κράτους απέναντι στον Έλληνα συνταξιούχο. Καταλάβετε το λοιπόν. Όχι, δεν τα βάζω με αυτό το γλυκό αγόρι, με αυτόν τον αθλητικό τύπο, με αυτόν τον άνθρωπο που πραγματικά τον βλέπω στη σέλφ με το μαγιό. Δεν τα βάζω με αυτό. Και ο επόμενος τι να κάνει και αυτός, όποιος και αν είναι, έστω και αν είναι ο ίδιος. Αλλά μη βγαίνετε να μου λέτε ότι με βοηθάτε κιόλας. Δεν με βοηθάτε σε τίποτα. Απλώς περνώντας από το κουκάκι και μπροστά από το σουβλατζίδικο που πηγαίνω μερικές φορές και τρώω, μου λέτε να σε κεράσω ένα σουβλάκι. Αυτό είναι το μέτρο το οποίο προτείνετε στη Θεσσαλονίκη. Μα βρε παιδιά, τόσα έξοδα να πάτε στη Θεσσαλονίκη για να μας πείτε να μας κεράσετε ένα σουβλάκι. Πέστε το βρε παιδιά, στο αυτί μας. Θα το εκτιμήσουμε. Αλλά μην το κάνετε και καμπάνια. Μην το κάνετε μια καμπάνια παραλογισμού. Ήμουνα η Αθανασία Κυριακοπούλου, η οποία μου έδωσε το λόγο
ο Θανάσης Λάλας να βγω στην εκπομπή του να πω το βάσανό μου. Γιατί σε αυτό το σταθμό στα παραπολιτικά έχουμε και εμείς λόγο. Εμείς οι απλοί ακροατές. Θέλουμε και εμείς να μιλήσουμε για αυτό που συμβαίνει γύρω μας. Καταλάβατε? Καλή σας μέρα. Ήταν ο Θανάσης Λάλας, παρέα με τον εαυτό του και τους άλλους. Καλή σας μέρα. Μας κόψαν απόψε το φως, δεν θα έχει τη δει ευτυχώς. Δεν θα έχει τη δει ευτυχώς, μας κόψαν απόψε το φως. Δεν είμαστε είναι απόψε τα αστέρια, να φεύγουνε χείλη και λέμαργα χέρια. Να ανάψει φωτιά αντιφός, καλά να τους έχει ο Θεός. Καλά να τους έχει ο Θεός, που κόψαν απόψε το φως. Στα χέρια μου τρέμει σαν φίλο, να σε έχει καλά ο Θεός. Θα πρέπει λουλούδια να στείλω σε αυτούς που μας κόψαν το φως. Α, καλά να τους έχει ο Θεός, μας κόψαν απόψε το φως. Μας κόψαν απόψε το φως, καλά να τους έχει ο Θεός. Μας κόψαν απόψε το φως, κι η λάμπα σπασμένη ευτυχώς. Η λάμπα σπασμένη ευτυχώς, μας κόψαν απόψε το φως. Διάβαστη δίπλα η εφημερίδα, μας δώσαν απόψε μια νύχτα ελπίδα. Καλά να τους έχει ο Θεός, που απόψε μας κόψαν το φως. Που απόψε μας κόψαν το φως. Καλά να τους έχει ο Θεός. Στα χέρια μου τρέμει σαν φίλο, να σε έχει καλά ο Θεός. Θα πρέπει λουλούδια να στείλω σε αυτούς που μας κόψαν το φως. Καλά να τους έχει ο Θεός, που μας κόψαν απόψε το φως. Μας κόψαν απόψε το φως. Καλά να τους έχει ο Θεός. Απλήρωτος λογαριασμός, κι απόψε μας κόψαν το φως. Απόψε μας κόψαν το φως. Απλήρωτος λογαριασμός. Και όπως βουλιάζει η πόλη στη νύχτα, τους μέσα διακόπτες γυρνάμε και κοίτα. Τι φως ερωτά μου τι φως. Καλά να μας έχει ο Θεός. Καλά να μας έχει ο Θεός, που κόψαν απόψε το φως. Στα χέρια μου τρέμει σαν φίλο, να σε έχει καλά ο Θεός. Θα πρέπει λουλούδια να στείλω σε αυτούς που μας κόψαν το φως. Καλά να τους έχει ο Θεός, μας κόψαν απόψε το φως. Μας κόψαν απόψε το φως. Καλά να τους έχει ο Θεός.